Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δαμασκηνιάς, τον κύριο Στέλιο Ζήκα, να μας δώσει ποια είναι η εικόνα στο χωριό, μια που είναι σε επικοινωνία συνεχώς και με τον πρόεδρο και με τους κατοίκους. Ένα πρώτο σχόλιο με όσα συμβαίνουν στο χωριό, θέλω να μας πείτε. Αυτό που συμβαίνει στο χωριό είναι κάτι πολύ δυνητικό, πολύ στενάχωρο και δεν ξέρω ότι ήδη η περιοχή στερνεί το πρώτο θύμα και δεν ξέρω τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Η κατάσταση στο χωριό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους μέσα στα σπίτια τους, την ψυχολογία τους, την υγεία τους και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι πρώτη φορά που απομονώνονται και κλείνονται στα σπίτια τους. Και βέβαια υπάρχει ο φόβος της ζωής. Είναι φόβος ζωής, δεν είναι φόβος. Λοιπόν, βέβαια αργοπόρησαν λίγο οι αρχές, αλλά κάτι κάναν. Αλλά όχι αυτό που έπρεπε να γίνει τελείως. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή αποκλεισμών των χωριών, των χωριών και των δύο. Έχουμε μια φροντίδα σε ό,τι αφορά την προμήθεια σε φάρμακα τέτοια, αλλά δεν έχει πατήσει γιατρός. Σας λένε δεν έχει πάει κανένας μέχρι στιγμής από τους γιατρούς. Τι σας λέει ο πρόεδρος εκεί και οι κάτοικοι? Ο γιατρός υπάρχει στο Τσοτήλι και παρέχει βοήθεια, ενώ και ψυχολόγοι και οτιδήποτε άλλο είναι στο Τσοτήλι. Μάλιστα. Ποια είναι η εικόνα που σας λένε οι κάτοικοι εκεί, δηλαδή, τι σας λένε, μιλάτε μαζί τους, με όλους τους κατοίκους, γιατί στο πρόεδρο του συλλόγου, τι σας λέει και ο πρόεδρος και οι κάτοικοι εκεί πέρα, οι οποίοι είναι απομονωμένοι αυτή τη στιγμή? Είναι απομονωμένοι, είναι σε μια βεβαιότητα. Είπαμε, έγινε ο αποκλεισμός, υπάρχει φροντίδα για την τροφοδοσία τους, υπάρχει, αλλά δεν πάτησε γιατρός. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι εκεί, είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, δεν ξέρουν τι. Έχουν μόνο ψυχολογική και προφορική συνδρομή. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που θα θέλαμε εμείς είναι ένα κλιμάκιο για τον νόμο με όλες τις προφυλάξεις που υπάρχουν, που μπορούν να πάρουν, να πάει στο χωριό, να πάρει τα 5 σπίτια, 10 σπίτια που υπάρχουν άνθρωποι που νοσούν και δεν ξέρουν τι έχουν, και για να ανεβεί και η ψυχολογία τους και να δει τι γίνεται. Χθες ήδη διακομίστηκαν 2 ή 3 άτομα. Μάλιστα. Οι οποίοι είχαν τα συμπτώματα, αλλά δεν ξέρουν τι και πώς. Προφανώς ζητάμε να υπάρξει μια μεθοδευμένη, ένας μεθοδευμένος έλεγχος του κάθε σπιτιού. Γιατί είναι ένα χωριό σε καραντίνα. Μάλιστα. Υπάρχει φόβος και τρόμος στους κατοίκους. Δεν υπάρχει και φόβος, υπάρχει και τρόμος, υπάρχει και φόβος ζωής. Γιατί με δεδομένο ότι οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι οι περισσότεροι. Έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 70 κατοίκων που έχει η Δαμασκηνιά σήμερα είναι ηλικιωμένοι. Και όπως ξέρετε και ακούν και αυτοί, δεν είναι τρελοί, από τα μέσα ότι η εφαστή. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, ναι, συνεχίστε. Η εφαστή σου μάλιστα είναι ηλικιωμένη. Αλλά οι ίδιοι είναι ηλικιωμένοι, αλλά υπάρχει φόβος. Είπαμε, θέλουμε αυτό το βαθμό μεθοδευμένο, ένας μεθοδευμένος έλεγχος των κατοίκων από ιατρικό κλιμάκιο. Μάλιστα. Τι σας προβληματίζει για την επόμενη μέρα για το χωριό? Είδαμε και ότι μιλήσατε ότι φοβάστε να μην ξεκλειδιστεί το χωριό, να μην υπάρχει το χωριό. Γιατί είναι ένα χωριό 30 κατοίκων. Άμα χτύπα ξύλο έχουμε στην έναν αριθμό χι θανάτων, είναι ξεκλειδισμός. Θα χάσουμε ανθρώπους πριν από την ώρα τους δηλαδή. Μάλιστα. Εσείς κάνατε κάποια επικοινωνία ως πρόεδρος και με τον Δήμαρχο Βοϊού και με τον Περιφερειάρχη? Με όλους έχω κάνει και με κανάλια και έχω βγει και στα δελτία ειδήσεων των κεντρικών καναλιών στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Και εγώ και ο πρόεδρος του χωριού που έκανε και αυτός μεγάλη προσπάθεια για να τεθούν τα χωριά σε καραντίνα και να πτύχουν μιας φροντίδας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι τη Δευτέρα ενώ είχαμε και κρούσμα που τέθηκε σε καραντίνα το χωριό. Τέθηκαν σε καραντίνα τα χωριά, το χωριό δηλαδή, ήταν όλα ελεύθερα. Δεν ήξερε κανένας πού να αποταθεί και τι να κάνει. Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε Τετάρτη σήμερα, έχουμε κάποιο άλλο περιστατικό ή μόνο αυτοί οι 10, τα 10 περιστατικά που είχαμε, τα 10? Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Χθες πήγαν 3. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχετε σήμερα. Κάποια... ξέρω ότι είναι άλλοι 2-3, ναι, με τα ίδια συμπτώματα. Έχετε κάποια εικόνα από αυτούς τους 3 που πήγαν στο νοσοκομείο? Εικόνα δεν έχω. Μάλιστα. Δεν έχω εικόνα. Πήγαν στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι. Γιατί και αυτά ανακοινώνονται, περνάει πολύ καιρό. Δηλαδή σχεδόν 48 ώρες για να μας πούνε, να πούνε αν είναι φορέας ή αν έχει τον κορονοϊό, αν είναι κρούσμα ή δεν είναι. Μάλιστα.
Τι, έτσι κλείνοντας τώρα, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους τους φορείς και τους κατοίκους? Είναι ότι όλοι είμαστε κοντά τους, ναι, συμπαραστεκόμαστε και θέλουμε ένα μήνυμα στην πολιτεία να αυτό που είπα προηγουμένως, μην το ξαναλέω. Ένας μεθοδευμένος έλεγχος σπίτι στο χωριό. Μάλιστα, εσείς πάντως δεν μπορείτε εσείς να πάτε καθόλου, σας απαγορεύουν. Ναι, αφού απαγορεύεται. Πλέον, εδώ δεν ξέρω, είχαμε χθες και ένα πρόβλημα με τη συλλογή γάλακτος από τον κτηνοτρόφο, από τους κτηνοτρόφους. Γιατί οι κτηνοτρόφοι παράγουν γάλα και χθες είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, να μην μπει το δίτιο να πάρει το γάλα. Μπαίνουν και τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Λογικό είναι, εφόσον υπάρχει αποκλεισμός, υπάρχει και φόβος. Έτσι. Ποιος να πάρει, δεν μπορεί να πάει κανένας. Μόνο ένας υπάλληλος του Δήμου που κάνει τη διανομή φαρμάκων και τροφίμων και δεν ξέρω αν κάποιο άλλος οργανισμός ή δέτοιο που μπορεί να πάει. Αλλά αυτό που ζητάμε και το λέω και να το λέτε κι εσείς, έλεος, παιδιά, ένας μεθοδευμένος ιατρικός έλεγχος.